Στοιχεία για πιθανή εμπλοκή ακόμη ενός προσώπου στην υπόθεση 156 κιλών κοκαίνης που εντοπίστηκαν στις 4 Αυγούστου στο λιμάνι Λεμεσού, εξασφάλισε η αστυνομία. Σύμφωνα με τον ανακριτή της υπόθεσης, πρόκειται για Ελληνοκύπριο, ο οποίος φέρεται να συνδέεται φιλικά με τον ύποπτο. Όπως κατέθεσε ο ανακριτής στο δικαστήριο κατά την προσαγωγή του 44χρονου που οδηγήθηκε για ανανέωση της κρατησής του εναντίον του προσώπου που αναζητείται, υπάρχει αξιόπιστη πληροφορία ότι εμπλέκεται στην υπόθεση εισαγωγής των ναρκωτικών στην Κύπρο. Το πρόσωπο αυτό, είπε ο ανακριτής, έχει αναζητηθεί από την αστυνομία, αλλά δεν εντοπίστηκε και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι απουσιάζει στο εξωτερικό. Για την υπόθεση, πρόσθεσε, οι έρευνες της αστυνομίας δεν έχουν ολοκληρωθεί, αφού απομένει επιπλέον ανακριτικό έργο και αναμένονται τα αποτελέσματα επιστημονικών εξετάσεων. Επίσης, όπως κατέθεσε ο ανακριτής, αναμένονται και τα αποτελέσματα των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων του υπόπτου, καθώς και αυτά των Ιντερπολ και Europol. Επισημαίνεται ότι εκκρεμή και ένταλμα σύλληψη εναντίον Ουκρανού, τον οποίο κατονόμασε ο ύποπτος συνεργάτη του. Στο αίτημα της αστυνομίας για κράτηση του 44χρονου για άλλες 7 ημέρες δεν έφερε ενστάσιο συνήγορος υπεράσπισης. Ο δικηγόρος του υπόπτου ανέφερε πως ο πελάτης του απέστειλε επιστολή στον αρχηγό της αστυνομίας με την οποία θέτει τον εαυτό του στη διάθεση του σώματος για διερεύνηση της υπόθεσης, αφού, όπως υποστηρίζει, πληρώνει για την υπόθεση εν αγνία του.